Τηγανίτες με μέλι και καρύδια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 ml γάλα, 2 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή baking powder, 1 βανίλια κάψουλα ή μπαστούνάκι. Για το γαρνίρισμα θα χρειαστείτε μέλι, καρύδια ψιλοκομμένα, ζάχαρη, κανέλα, 300 ml ελαιόλαδο ή σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Πάμε λοιπόν για τις τηγανίτες, το πιο εύκολο γλυκάκι που μπορείτε να κάνετε έτσι κάποια στιγμή, ας πούμε στο σπίτι έχετε επιθυμία για κάτι γλυκό, ποιος δεν έχει στο σπίτι αυγά, ποιος δεν έχει λίγο γάλα και ποιος δεν έχει αλεύρι. Αυτά είναι τα βασικά υλικά. Από εκεί και πέρα εσείς, σαν τολμηροί που είστε στην κουζίνα, θα κάνετε διάφορα παιχνίδια. Θα σας πω εγώ τι παιχνίδια κάνουμε με τις τηγανίτες. Πάμε. Να σας πούμε βεβαίως μέσα σε όλα αυτά ότι η Ντίνα Νικολάου έχει γίνει έτσι όμορφη και έξυπνη, γιατί η γιαγιά Κατερίνα που της έφτιαχνε τις τηγανίτες όταν ήταν μικρή. Η γιαγιά Κωνσταντίνα, η Κατερίνα είναι η μαμά. Κωνσταντίνα, ναι. Με συγχωρείς. Ναι. Της έλεγε ότι μόνο τα κορίτσια που τρώνε το πρωινό τους, πόσες ξεγελάγαν τώρα να φάνε. Γίνονται όμορφα και έξυπνα. Και απαντάει. Ναι, ναι, αυτό το λέει. Είναι, λέει, μετά από αυτό να μην τρώτε πρωινό, κορίτσια. Σας διαβάζω και αποσπάσματα από το βιβλίο. Πάντως εγώ, αγόρια, από αυτό το πρωινό έγινε έτσι, από την αλήθεια. Είχε άλλα αποτελέσματα το πρωινό στο Θανάση, προφανώς. Λοιπόν, δύο αυγουλάκια. Τυπάτε μεγάλα φρέσκο. Είπαμε ότι είναι από τα γλυκίσματα Θανάση που τα κάνουμε στο σπίτι τελευταία στιγμή. Μέχρι και εγώ το φτιάχνω αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Είναι ένα γλυκάκι της τελευταίας στιγμής. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι παραδοσιακό μεν και θα σας θυμίσει και λίγο έτσι γεύσεις παιδικές. Σήμερα είναι η μέρα αλλαγών πάντως, Ντίνα, βλέπω. Τι εννοείς? Έχει επιστρέψει η πάπρικα στο διαιτολόγιο μας για τα καλά. Καλά, για τα καλά εννοείται. Έχεις ξαναπάρει αυγοδάρτη στο χέρι. Θερμαντομίξερ, δηλαδή. Γιατί οι τηγανίτες θέλουν αυγοδάρτη. Κάτι συμβαίνει. Βάζουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Ωραία. Θα μου βάλετε λίγο baking powder. Θα υπολογίσετε ένα κουταλάκι κοφτό της σούπας. Άνοιξε και λίγο τη βανίλια, βεβαίως, σε παρακαλώ. Κυρία Νικολάου, βεβαίως. Θα βάλουμε δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη θέλουμε. Ρίχνω, ναι, ρίξε. Αν έχετε. Αυτό, όχι. Με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μία βανίλια σε κάψουλα ή αν έχετε τις βανίλιες στα μπαστούνάκια που έχουμε δείξει, πολύ ωραία θα είναι, καλύτερα κόμπι θα είναι. Μικρό ατύχημα. Τίποτα, μωρέ, αυτά δεν είναι. Αυτά στην κουζίνα είναι. Έτσι. Αλεύρι σιγά σιγά μέχρι να αποκτήσετε ένα χυλό. Θα δείτε τώρα πώς θέλω να είναι ο χυλός που θα κάνετε τις τηγανίτες. Εσείς θέλω να έχετε κατά νου ότι η ποσότητα του γάλακτος θα είναι η ίδια με αυτή του αλευριού. Λοιπόν. Κάπως έτσι θα είναι. Τώρα θα σας δείξω. Τι δεν έχεις βάλει, όλα τα έβαλες. Όλα τα ζάχαρη, έχω βάλει. Έβαλε ζάχαρη. Έβαλα ζάχαρη δύο κουταλιές της σούπας. Αυτή είναι η άλλη ζάχαρη για, μετά, το, ναι, ναι, για το μετά, για τον για ντεκόρ. Το μετά. Βλέπετε, κάπως έτσι θέλω να είναι. Φτιάχνει φοβερές τηγανίτες εδώ πέρα. Συνταγή της γιαγιάς για το πρωινό που τρώγανε στην Κυρτώνη όταν ήταν μικρούλια με την αδερφή της. Και φυσικά έχουμε φάει κι εμείς, έχουμε φάει, έχετε φάει κι εσείς και γενικώς έχει φάει. Όλος ο κόσμος, γιατί οι τηγανίτες είναι φοβερή λιχουδιά, κατά τα ψέματα. Είναι οι τηγανίτες οι ελληνικές. Πάμε, θα σας πω εν συντομία τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε χτυπήσει δύο αυγά με 250 μιλιλίτρ γάλα και 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βάλαμε ένα κοφτό κουταλάκι, μια κοφτή κουταλιά της σούπας baking powder, μία βανίλια για να αρωματίσουμε και δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Αυτό ήταν. Έτοιμος ο χυλός, κάπως έτσι είναι ο χυλός. Βλέπετε, ναι, είναι δηλαδή ένας πηχτός χυλός, θα λέγαμε. Πάμε τώρα, έχουμε βάλει το λάδι. Εσένα, Ντίνα, πριν τηγανίσεις, παρακαλώ. Ναι. Πέρα από το γεγονός ότι τα πόδια σου είναι 2 μέτρα. Πέρα από το γεγονός ότι έχεις αναλογίες μοντέλου. Πέρα από το γεγονός ότι είσαι πάντα μιλίχια και γλυκομίλητη. Ναι. Πέρα από το γεγονός ότι. Αχα. Τι, δεν μπορώ να σε περιγράψω αλλιώς. Ναι, ναι. Γελάνε τα μάτια σου. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Ότι γελάνε τα μάτια. Δηλαδή, κάτι θες να πεις, ρε παιδί μου, το βλέπω, κάτι θες να πεις. Ναι, αλλά. Αλλά λες, άσε να μην το πω καλύτερα. Αλλά το καταλαβαίνω ότι. Αλλά μιλάνε το μάτι. Τα μάτια, Θανάση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θα σας κάνουμε τηγανίτες. Θα παίρνετε ένα κουταλάκι εδώ. Εγώ τρώω ήδη τηγανίτες. Και μέσα σε καυτό ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, ό,τι επιθυμείτε. Εμείς έχουμε βάλει ελαιόλαδο σήμερα. Θα φτιάξετε τηγανίτες τόσο απλά, έτσι. Ό,τι σχήμα θέλετε εσείς,
Εκ των πραγμάτων δεν μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλά σχήματα, γιατί αυτό απλώνει. Τα βλέπετε, αυτό παίρνει αμέσως χρώμα. Δεν θέλω να είστε τέρμα στη φωτιά, όχι πάρα πολύ δυνατά, γιατί θα σας αρπάζουν και δεν θα ψήνονται μέσα. Σε μία μέτρια θερμοκρασία προς δυνατή, θα έλεγα. Ωραίες πάντως, Ντίνα. Ναι, βάλε... Βάζω μέλι. Λοιπόν, δίπλα έχετε μία πιατέλα με απορροφητικό χαρτί κουζίνας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να τις μεταφέρετε από το τηγάνι ώστε να αφήνει την περίσσια του λαδιού. Βάλτε δίπλα εκεί με μελάκι. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ακόμη μερικές και μετά να σας δείξω πώς θα κάνουμε και τις τηγανίτες σοκολάτας που σας είπα. Είναι το πιο εύκολο γλυκάκι. Πανεύκολο. Το φτιάχνω και εγώ. Και το πιο γρήγορο. Είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει πιο γρήγορο από αυτό. Τώρα, μπορείτε όμως, ακόμη και αυτό το εύκολο γλυκό και το γρήγορο, να το κάνετε και αυτό πιο δημιουργικό. Μπορείτε να προσθέσετε μέσα ψιλοκομμένα φρούτα, αποξηραμένα, ξερά. Δηλαδή, να κάνετε σταφίδες να έχει μέσα στο χυλό. Μπορεί να έχει βερίκο κάπου ξηραμένα. Μπορεί να έχει δαμάσκηνα. Μπορεί να έχει σίκα. Έτσι γίνεται ένα γλυκάκι λίγο πιο προχωρημένο, είναι αυτό που σας έλεγα. Ναι, αλλά όχι, μην μας παχύνεις κι άλλο. Όχι, δεν σας παχύνω. Μέλι. Η πιο απλά με το μέλι, τροφή. Ναι. Με το μέλι και τα καρύδια. Και ξέρεις, Ντίνα, είναι και αφροδισιακό το μέλι και τα καρύδια. Μα τι βέβαια, ο συνδυασμός είναι ό,τι πρέπει. Είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Νομίζω ότι φτάνουν αυτές και πάμε να σας δείξω λίγο τι εννοώ ότι θα κάνουμε τηγανίτες σοκολάτας. Θα πάρετε κακάο, σκόνη κακάο και θα προσθέσετε μέσα στο μείγμα, όσο έχει, σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη. Δεν θέλω να πάρετε τα μείγματα που έχουν και ζάχαρη. Ή θα τρίψετε σοκολάτα, σοκολάτα κουβερτούρα. Θα προσθέσετε γύρω στις 2 κουταλιές της σούπας και θα καταλήξετε σε ένα χυλό που θα έχει αυτό το χρώμα. Πάμε τώρα να κάνουμε τηγανίτες. Και αυτή είναι πολύ ωραία πρόταση. Και αυτές οι τηγανίτες γίνονται πάρα πολύ ωραίες. Τηγανίτα κακάο. Τηγανίτα κακάο. Εδώ βέβαια δεν θα μου βάλετε μέλι, θα βάλετε σιρόπι σοκολάτας. Βέβαια. Έτσι θα έχετε ολοκληρωμένη την αμαρτία. Φανταστείτε τώρα ένα πρωινό Κυριακής, όλοι μαζί. Και τα πιτσιρίκια μαζί. Βάλτε και τα πιτσιρίκια στην κουζίνα. Από μικρά εκεί να ξέρουν ότι το σπιτικό φαγητό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Την τελευταία στιγμή. Ναι, πάνε ναι, τα παιδιά 18 χρονών, λέει δεν τρώει λέει, στο σπίτι, λέει δεν του αρέσουν τα σπιτικά φαγητά. Ναι. Όταν είναι μικρά θα τα σώσουμε τα παιδάκια. Διατροφικά ναι, εννοώ. Ναι. Για τα άλλα, σας έχω εμπιστοσύνη, ξέρω ότι τα φροντίζετε. Πάμε λοιπόν. Τι ωραία που τα λες, Νικολάου. Τι ωραία που τα λες, πραγματικά. Αυστηρή, ε. Αυστηρή, είμαι λίγο αυστηρή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είμαι. Πολύ αυστηρή, ρε παιδί. Όχι, καλά τα λες, ναι. Δεν τα λες άσχημα, αλλά είσαι αυστηρή. Είμαι αυστηρή. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς. Σου είπα, εγώ πιστεύω ότι το αποθυμένο σου ήταν να γίνεις δασκάλα. Δεν το συζητάμε. Το είχα σκεφτεί κάποτε, να σου πω την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι το έχεις σκεφτεί. Αλλά μετά θες το ένα, θες το άλλο. Αλλά πάλι καλά. Θες. Γλιτώσαν τα παιδάκια μου, γλίτωσαν. Βέβαια, εν μέρη. Γιατί από τη στιγμή που διδάσκω μαγειρική. Ναι, πάλι δασκάλα είσαι. Πάλι δασκάλα είμαι. Λοιπόν, πάμε να στολίσουμε εδώ. Μέλι, καρύδια. Οι τηγανίτες Θανάση όταν είναι ζεστές, δεν περιμένεις να κρυώσουν. Βέβαια, όταν κρυώσουν, μετά όταν κρυώσει, δεν λέει μετά. Βάλε καρυδάκι. Ναι. Μα τι λες τώρα. Ναι. Ή αν δεν θέλετε μέλι και καρύδια, μπορείτε πολύ απλά, αν βάλω και τις σοκολάτες εδώ, να βάλετε λίγη ζάχαρη. Εν έχω να σας πω κάποια μυστικά για αυτή τη συνταγή. Είναι πρώτον ότι δεν θέλω να καίει το λάδι πάρα πολύ, γιατί με το που θα βάλετε τις τηγανίτες θα αρπάζουν εξωτερικά και μέσα θα είναι άψητες. Θέλω να είστε στο μέσον προς το δυνατό τη φωτιά. Δηλαδή, αν φτάνει η κουζίνα σας στο 9, θα δουλεύετε εκεί γύρω στο 7. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι μπορείτε να αρωματίσετε το μείγμα, το χυλό αυτό με κακάο, με σοκολάτα ή ακόμη και με κάποιο λικέρ, αν επιθυμείτε. Βέβαια. Ωραίο θα με ήταν και αυτό. Με κονιακάκι επίσης, πολύ τέλειο. Πολύ ωραίο.